Καταρχήν, θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον κύριο Κουτσούμπα και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας κάνατε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να εκθέσουμε τα προβλήματα. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα σαν εργατικό κέντρο, αλλά περιληπτικά λίγο θα αναφερθώ τι περιέχει αυτό και στα προβλήματα που έχουμε σαν εργαζόμενοι. Ουσιαστικά, μέσα στη... για την πανδημία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων από τον COVID-19. Από το Γενάρη του 2021, αρχές Γενάρη, είμαστε στο βαθύ κόκκινο σαν πιέψινον βιωτίας και ειδικά η περιοχή μας εδώ, έτσι τέως επαρχία ε, θύβα και η νοφιδα διότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανική ζώνη που κάθε μέρα έρχονται εργαζόμενοι από όμορους νομούς, όμορες πιέψιλων, χωρίς κανέναν έλεγχο. Από τότε έχουμε ξεκινήσει και ζητάμε συνεχώς από την κυβέρνηση, συνεχή, έχουμε συνεχή αιτήματα, έτσι, συνεχή σε ανακοινώσεις, σε έγγραφα, ώστε να, γίνει, να γίνονται καθημερινά μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς σε όλες τις βάρδιες, ώστε έτσι θα αρχίσει να αναχαιτίζεται ο COVID. Διαφορετικά δεν είναι εξωτερικό να κάνουμε προληπτικά μια φορά την εβδομάδα αυτό που ακούμε τώρα και με το σχολείο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν ο εργαζόμενο κάθε μέρα ελέγχεται πριν πιάσει δουλειά, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μειώνεται, να μειώνεται τα κρούσματα. Δυστυχώ, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να το εφαρμόσουν. Είτε με κόστο τη εργοδοσία είτε με κόστο του κράτου. Συνεχίζω με τα προβλήματα. Σε αυτή την τεράστια βιομηχανική ζώνη, δυστυχώς, με την κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική και με τις νομοθεσίες που έχουν περάσει μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις αλλά και τα νομοθετήματα που έρχονται ειδικά αυτό το, το έκτρομα που όλοι περιμένουμε τώρα από τον κύριο Χατζηδάκη μετά τη διάλυση της Λάρκο πιστεύουμε ότι πλέον φτάνουμε στο 100%, τα 100 να μην έχουμε κανένα δικαίωμα σαν εργαζόμενοι ο φόβος, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια κυριαρχεί σε όλους τους χώρους δουλειάς η ασιοδοσία και η αυθαιρεσία της εργοδοσίας στο μεγαλείο της. Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να αυξήσουν τα κέρδη τους. Επόμενο. Στην περιοχή μας έχουμε έξαρση και στι εργολαβικές σχέσεις και με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης το πρόβλημα της ανασφάλειας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Πέρα από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τι ε, μικρέ επιχειρήσει ανεμπόριο και εστίαση που οι, ό, ό, όχι οι όλες είναι σε αναστολή, εκτό από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν στο ανεμπόριο Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία, πιθανόν πολλέ από τι επιχειρήσει αυτέ να κλείσουν και να αυξάνεται η ανεργία. Έχουμε απολύσει σε μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου στην περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα, το τελευταίο πεντάμινο-εξάμινο έχουμε χάσει δύο μεγάλε εταιρείε από την περιοχή μα, τη Snyder Electric στα Ινόφυτα στις 31 Δεκάτου του 20 και πρόσφατα προχθές στις 31 Τρίτου την εταιρεία πάει στη Θήβα. Πέρα από τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων μέσα φανταστείτε και πόσα αφημοί είναι συνδεδεμένα με αυτές τις επιχειρήσεις που σήμερα δεν έχουν μεροκάματο. Συνεχίζω με την Λάρκο, αν και θα αναφερθεί ο συνάδελφος ο Καραγιάννης που είναι από το Σωματείο της Λάρκο από την Ομοσπονδία Μεταλλορίχων, Γνωστό <Expert> το πρόβλημα και στον κύριο Κουτσούμπα, γιατί πραγματικά αγωνίζεται. Ε, τι, τι, γίνεται, ξεπουλιέται ο ρηκτός πλούτος της χώρας. Έτσι, δεν μας, δηλαδή, ενώ αυτή τη στιγμή το νικέλιο είναι στα πάνω του, εμείς τα ξεπουλάμε σε αυτή τη χώρα, ξεπουλάμε ό,τι έχουμε. Απλώς το αφήνω για να θα, θα μιλήσω και ο Τάξης ο, ο, ο Καραγιάννης. Φτάνουμε στην ΕΑΒ, η οποία είναι μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας με υψηλή τεχνογνωσία και δυστυχώς απαξιώνεται και οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση. Δεν γίνονται προσλήψεις προσωπικού ή ό,τι γίνεται, γίνεται σοχ ορισμένου χρόνου. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από προσωπικό. Υπάρχει υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση η οποία δυστυχώς δεν υλοποιείται με ευθύνη της διοίκησης και της κυβέρνησης. Και συνοχίζοντας για να μην κουράζω γιατί τα έχουμε ήδη καταθέσει, θα μπω στο, επειδή είναι το θέμα της αυθαιρεσίας και μπαίνω στο, 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 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή και με την επιθεώρηση εργασίας που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, το οικονομικό σχέλος έτσι που εδρεύει στη Θήβα, και υπάρχει πρόβλημα και στο προσωπικό, διότι υπάρχουν τέσσερι επιθεωρητέ να ελέγξουν μια τεράστια περιοχή, αλλά και στην υγι... επιθεώρηση υγιεινή και ασφάλεια που εδρεύει στη Λιβαδιά, Εκεί είναι τελείω απαξιωμένοι με δύο επιθεωρητέ. Ο ένα είναι χωρί δικαίωμα ελέγχου γιατί τώρα έχει έρθει να ελέγξει μια τεράστια περιοχή, δηλαδή τη Βιωτή, εκτό από το Δήμο τανάγρας και όλη τη Φωκίδα. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η κυβέρνηση του, του ΣΥΡΙΖΑ το Νοέμβριο του 2017 αποφάσισε προσωρινά να δώσει το, τον έλεγχο του Δήμου Ταλάγρα στο ΣΕΠΕΒΙΑΣ, δημιουργώντα και εκεί πρόβλημα. Διότι φανταστείτε μια τεράστια περιοχή όπω είναι η Εύβοια, που δεν μπορεί να ελεγχθεί με του υπάρχοντε, τη προσθέσαμε τώρα και τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη, η νόφιτα σχηματάρι. Οπότε καταλαβαίνετε τη χαρά τη εργοδοσία. Κανένα έλεγχο. Έτσι, είναι και η πανδημία τώρα, η μόνη εντολή είναι μόνο τηλεεργασία, τίποτα άλλο και πρόβλημα, τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται. Στέγαση εργατικού κέντρου. Το εργατικό κέντρο της Στίβα έχει γκρεμιστεί εδώ και 12 χρόνια περίπου. Ήταν κατασκευασμένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο, έτσι ήταν η ιδιοκτησία της εργατικής εστίας τότε του ΑΕΔ σήμερα. Από τότε στεγάζεται το εργατικό κέντρο σε δύο νοικιασμένα κτίρια. Το ίδιο γίνεται και με την επιθεώρηση εργασίας, το ίδιο γίνεται και με τον ΟΑΕΔ, που είχαν προβλεφθεί ότι όλα αυτά θα στεγάζονταν στο ίδιο κτίριο. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι σήμερα θα είχε γίνει όχι απόσβεση, δεν είχαμε και κέρδο από τα ενίκια που έχουν δοθεί. Το οικόπεδο απλώ μα γίνεται σκουπιδότοπο στην ειδή 3 και εστία μόλυνση και επικίνδυνοτητα. Παρόλο τι παρεμβάσει μα, κανένα αποτέλεσμα. Στο νοσοκομείο έχει αναφερθεί η Ιώτα. Τα προβλήματα θα το λέω πω είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Τη μία μέρα μαζί που είναι οι παθολόγοι, την άλλη οι αναισθησιολόγοι, ό,τι και να γίνει, συνεχώς είμαστε στην απαξίωση. Δουλεύει μόνο και μόνο από το φιλότιμο των νοσηλευτών και των γιατρών που υπάρχουν. Έτσι διαφορετικά δεν θα υπήρχε νοσοκομείο. Και φανταστείτε ότι εξυπηρετεί 100.000 περίπου κατοίκους, μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, εθνική οδό, φυλακές, Δύο δομές και στρατόπεδο και τίποτα, ούτε καν το οργανόγραμμα. Ούτε καν το οργανόγραμμα, δηλαδή δεν καλύπτει το οργανόγραμμα. Μεθ οργανόγραμμα, θέσεις μόνο με κρεβάτια από δωρεές, όπως λέει και η Ιώτα. Αν είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε να περιμένουμε δωρεές και εμείς εδώ πέρα να πληρώνουμε κάθε μέρα τρελά λεφτά από το μισθό μας για να έχουμε υγεία και παιδεία. Συνεχίζουμε με το τόμι τη Θήβα, το κέντρο υγεία Χηματαρίου, το κέντρο υγεία Ινοφύτων, το πρώην Ικα δηλαδή, και το κέντρο υγεία Θήβα, το πρώην Ικα. Και αυτά υποστελεχωμένα, χωρί εξοπλισμό. Κέντρα αναφορά. Δίνουμε αίμα να το πάμε με κούριερ στη λιβαδιά από τη Θήβα και από τα Ινόφυτα στη Καλκίδα. Εν έτη 2020 και 2021. Ντροπή μα. Ντροπή μα. Εύχα Θήβα και Ινοφίτων. Το ΕΦΚΑ χρειάζεται στελέχωση από προσωπικό γιατί σιγά σιγά εμορραγεί. Το ΔΕΗΝΟΦΗΤΟΝ, σύμφωνα με το οργανόγραμμα που καθυστερεί εδώ και περίπου δύο χρόνια, υπάρχει περίπτωση να. Όχι υπάρχει, είναι να κλείσει και να γίνει γραφείο εξυπηρέτηση με πέντε υπαλλήλου. Με ένα προϊστάμενο και πέντε υπαλλήλου. Δηλαδή, θα μαζεύουν τα χαρτιά να τα στέλνουν στη ΘΥΒΑ. Αυτή είναι η λογική. Και κλείνοντα, θα αναφερθώ και στι εργατικέ κατοικίε οι οποίε στον οικισμό Θήβα 3 από 370 περίπου κατοικίε εδώ και 22 χρόνια παραμένουν απαράδοτε. Είναι όλοι με προσωρινά παραχωρητήρια. Ένα ποσοστό 20% έχουν φύγει πλέον από τη ζωή και δεν έχουν καταφέρει να πάρουν παραχωρητήριο για να μπορούν να το μεταβιβάσουν στο παιδί του. Δηλαδή τρέχουν όλοι και δεν φτάνουν τα παιδιά όταν φεύγει ο, ο γονιό ή η μάνα ή ο πατέρα. Επίσης, το Νοέμβριο του 2017 υπήρχαν 9 κατοικίες ακόμη, οι οποίες κληρώθηκαν ε, εδώ στο συνεδριακό κέντρο δίπλα και από τότε αγνοούνται όλοι. Σε μια επίσκεψη που είχαμε στην Αθήνα μας είπαν δεν υπάρχουν τα χρήματα, ενώ εδώ μας διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρχει το κονδύλι να επισκευαστούν γιατί με τόσο καιρό κατοίκτε έχουν καταστραφεί και Μέχρι τώρα τίποτα. Εχθέ ξανά το θέμα σαν εργατικό κέντρο, το έχουμε καταθέσει και στο Γενικό Γραμματέα. Υπάρχουν βέβαια, από όλου έχει κάνει και το ΚΚΕ εχθέ αναφορά στη Βουλή και επερώτηση. Για να δούμε τι κάτι πρέπει να γίνει. Μέσα στην κρίση να υπάρχουν εννέα οικογένειε να πληρώνουν ενίκιο. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, γιατί δεν είναι τόσα τα προβλήματα που δεν τελειώνουμε ποτέ. Απλώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να καλέσω τον Γενικό Γραμματέα όταν ξαναεπισκεφτεί τη Θήβα να επισκεφτεί το εργατικό κέντρο, να έχει φτιαχτεί έτσι δηλαδή το πρόγραμμα και να επισκεφτούμε και τι εργατικέ κατοικίε. Σα ευχαριστώ πολύ.